Ο φόβος και ο τρόμος για τους λουόμενους έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα οι μέντουσες και στην Πάτρα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το άναρχο τοπίο που υπάρχει αναφορικά με την αλιεία που είχε ως συνέπεια τη διάσπαση της τροφικής αλυσίδας. Ένα άλλο ζήτημα είναι και η μόλυνση. Γι' αυτό το ΓΕΟΤΕ προτείνει να απαγορευτεί το ψάρεμα για ένα χρόνο. Αν συνεχιστεί η κατάσταση, γιατί προς το παρόν το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει μια ύφεση του φαινομένου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθεί. Μακάρι να μην είναι περιοδική ύφεση και να προχωρήσουμε σε εκτόνωση της κατάστασης. Mm-hmm. Και θα είναι καλό και για τα μαγαζιά, για τον κόσμο, για όλους μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα το πρώτο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εμείς σαν περιτήριο προτείναμε, γιατί δεν είναι μόνο το χαρά της κάρτας που έγινε τώρα, είναι γενικά η κατάσταση του κορυφιακού. Προτείναμε σε ένα μέτρο να απαγορευτεί η αγία για ένα χρόνο, mm-hmm. για να μπορέσουν να συνέλθουν λίγο οι ηθιοπληθυσμοί. Οι λιμενικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες για τον έλεγχο του άναρχου τοπίου, αλλά δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό σκαφών και προσωπικού. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει συνολική διαχείριση του κορυφιακού κόλπου, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Είναι ένα πράγμα δύσκολο γιατί βλέπονται 4 περιφέρειες. Θέλει μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος για να γίνει μάλιστα ένα χρονοβόρο. Αλλά μόνο έτσι θα μπορέσει να συνέλθει ο κορυφιακός. Αν λόγω υπεραγγείλησης να διωθεί η ηθιοπληθυσμή των μεγάλων ψαριών που είναι οι φοιτητές τους, θα σημαίνει ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότερα ψάρια ώστε να τρώνε με τις νεύρουσες. Το ίδιο θα συμβεί και με τις χελώνες και με τα δελφίνια, που επίσης είναι μια από τις κυρίες τροφές τους. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αν αυξηθεί ο πληθυσμός των μεγάλων ψαριών και των δελφινιών, και μπορέσουμε να κάνουμε και μια διαχείριση με χελώνες, οι οποίες τρώνε γύρω στα 120-130 κιλά μέσα στην ημέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα θα μειωθεί ο πληθυσμός των μεγουσών. Επίσης, πρέπει να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την εκπαίδευση των αλιέων, αλλά και στελέχωση των λιμενικών αρχών, ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε ουσιαστικούς ελέγχους. Μόνο με τη λήψη παρόμοιων μέτρων μπορούμε να βγούμε ωφελημένοι, αναφέρει το ΓΕΟΤΕ.